Στις προπονήσεις της Άκενταχθήκαν ο Νεντελτσιαρού και ο Ντάνκοβιτς που προπονήθηκαν για πρώτη φορά στα Σπάτα μετά την απόκτησή τους από την Ένωση χθε. Στα Σπάτα βρέθηκαν και δύο γνωστοί από την Άκμαρα όπου έπαιξαν μαζί για δύο σεζόν. Ο λόγος για τον Τάνκοβιτ και τον Κασία που είχαν μια θερμή συνάντηση. Όσον αφορά το Σουηδό, θα λείψει σήμερα στη Σουηδία ώστε να πάρει κάποια τελευταία πράγματα και να εγκατασταθεί μόνιμα πλέον στην Αθήνα. Κατά τα άλλα, ο Γκαρσία και ο Λόπε έκαναν θεραπεία στη χθεσινή προπόνηση, ενώ ο Γαλανόπουλο, ο Λάτσι και ο Σιμάνσκι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα εγγύμναση. Οι υπόλοιποι παίκτε πλήν των διεθνών προπονήθηκαν κανονικά. Στη χθεσινή προπόνηση όμω απουσιάζει ο Μάσιμο Καρέρα. Ο προπονητής εκμεταλλεύτηκε το τρίμερο ρεπό και πήγε στην Ιταλία μετά από πολύ καιρό. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να διευθετήσει κάποια ζητήματα για το ταξίδι επιστροφή στην Ελλάδα που απαιτούνται λόγω κορονοϊού. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα την απουσία του πλέον στην Ένωση, θα κινηθούν για τις ανανεώσεις των συμβολέων του Μάρκο Λιβάγια, Νέλσον Ολιβέιρα και Χρήστο Αλμπάνη. Με τον Κροάτι Φόρ και Πορτογάλι Πριστατικό, η διοίκηση έχει συζητήσει πριν λίγο καιρό, όμως δεν πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και κάπω έτσι μπήκε σε παύση. Ο Λιβάγια φαίνεται να είναι πιο κοντά στην επίτευξη κάποια συμφωνία χωρίς να υπάρξει κάποια επίσημη κρούση από τη Σπάλα όπω ανακοίνωσε η ΠΑΕ, αντίθετα με τον Ολιβέρα που ίσω ψάχνει κάποια μεταγραφή. Ωστόσο, ο ελληνικό τύπο γράφει πως δεν αποκλείονται σύντομα η ΑΕΚ να καλέσει τους παίχτες στο διάστημα της διακοπής και να ξεκαθαρίσουν άμεσα τις τρεις υποθέσεις. Έτσι, εφόσον ολοκληρωθούν αυτές οι τρεις ανανεώσεις, θα κλείσει μια πολύ ενεργή μεταγραφική περίοδο για την κεντρικό μαύρο μέσα στι ιδιαίτερα δύσκολε συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού που έχει επιφέρει στις επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες ολόκληρη την Ευρώπη και τον πλανήτη, με τον Ανδρέα Δημάτο να κάνει τον απολογισμό μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο facebook.